να τους αποδοθούν τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη συνθήκη της Λοζάνης, που κατά την εκτίμησή τους καταπατώνται, ζήτησαν μεταξύ άλλων οι μειονοτικοί από τη Ροδόπη και την Ξάνθη, που συμμετείχαν στην πορεία διαμαρτυρίας που διοργάνωσε το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας ή αλλιώς ΔΕΠ. Η πορεία του ΔΕΠ συνδυάστηκε και με την 21η επέτειο από τον θάνατο του Αχμέτ Σαδίκ, προσδίδοντας φυσικά πολιτικό χαρακτήρα στο μνημόσυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αχμέτ Σαδίκ ήταν ο ιδρυτής του κόμματος Εμπιστοσύνη, που αποτέλεσε τον προπομπό του σημερινού ΔΕΠ και έχει προσφέρει στο Σαδίκ 2 φορές βουλευτική έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την ίδια στιγμή, επεισόδια διαδραματίστηκαν στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, ενώ ένας νεαρός άντρας ανέβηκε πάνω σε ένα υποστήλωμα το ΚΕΠ και έβαλε την ελληνική σημαία. Όταν το έκανε αυτό, τότε οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και στη συνέχεια είπαν τον εθνικό ύμνο. Είμαι ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας σήμερα 12 ευρωβουλευτές. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι πολύ σύντομο και πολύ απλό. Αυτοί οι 12 ευρωβουλευτές είναι και δικοί σας ευρωβουλευτές. Είναι οι ευρωβουλευτές οι οποίοι παλεύουν με εσάς. Παλεύουν με εσάς μέχρι ότου η Ελλάδα επιτέλους καταλάβει πόσο λάθος είναι η πολιτική της στο μειονοτικό, μέχρι ότου η Ελλάδα επιτέλους καταλάβει ότι πρέπει το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό να είναι απολύτως σεβαστό σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, και μέχρι ότου η Ελλάδα καταλάβει ότι το 2016 δεν είναι δυνατόν να αρνείται την ύπαρξη τουρκικής, μακεδονικής και όποιας άλλης μειονότητας στο έδαφος της. Την άποψή τους σχετικά με τη χορήγηση πολιτικού ασύλου ή όχι στους 8 στρατιωτικούς που συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη και κρατούνται πλέον στην Αθήνα, εξέφρασαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, Δημήτρης Ρίζος και ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης. Τα σενάρια είναι πάρα πολλά από αυτά που ακούγονται, αλλά η πραγματικότητα είναι μία. Ότι είναι στα χέρια ανεξαρτήτων αρχών, των υπηρεσιών χορήγησης ασύλου. Εκεί θα γίνει ο έλεγχος της βασιμότητας ημί της ετοιμάτων τους και θα αποφανθούν. Εμείς σαν πάγια θέση έχουμε το σεβασμό στις αποφάσεις αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Δεν κάνουμε κρίσεις à la carte. Εκεί που μας συμφέρει λέμε ναι, εκεί που δεν μας συμφέρει λέμε όχι. Θα περιμένουμε κι εμείς όπως όλοι την απόφαση αυτών των αρχών για να προσδιοριστούν να προσδιοριστεί η συνέχεια αυτής της κατάστασης. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση επέδειξε προχειρότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το οποίο πραγματικά έχει και ποινικές αλλά και πολιτικές και εθνικές διαστάσεις. Στελέχη της κυβέρνησης προκαταλαμβάνουν αποφάσεις της δικαιοσύνης αλλά και των υπηρεσιών σε δύο επίπεδα ασύλου, διότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και ακολουθούνται είναι καταρχήν οι ποινικές. Ήδη είχε υπόθεση παραπευθεί στο τοπικό πρωτοδικείο της Αλεξανδρούπολης και ελήφθη σχετική απόφαση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το αίτημά τους για παροχή ή μη ασύλου, θα εξεταστεί από την υπηρεσία ασύλου.